τη λειτουργία ενό σημαντικού ψηφιακού εργαλείου, το maps.ακτηματολόγιο.gr, ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο Υφυπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στα πλαίσια ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το κτηματολόγιο με όλου του συναρμόδιου φορεί. Ένα χάρτη ψηφιακό, ο οποίο για πρώτη φορά επιτρέπει στον πολίτη, στον ιδιοκτήτη ακίνητη περιουσία, να μπει και με ένα έναν απλό εντοπισμό, ένα απλό zoom για να το πω απλά, να εντοπίσει την περιουσία του, να εντοπίσει πώς έχει καταγραφεί, πώς έχει οριοθετηθεί ε, από το κτηματολόγιο και εφόσον συμφωνεί με αυτή την οριοθέτηση, με πολύ απλά ψηφιακά βήματα ή διαζώσεις, να το δηλώσει. Με τα ποσοστά κτηματογράφηση των Ομορφήμνου να βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή λείπουν 236.000 περιουσιακά δικαιώματα από τι δηλώσει. Με τον Υφυπουργό να τονίζει ότι η οριστική ημερομηνία καταγραφή είναι τέλη Νοεμβρίου και δεν θα δοθεί επιπλέον παράταση. Τα ποσοστά κτηματογράφηση είναι πολύ χαμηλά, ένα αποτέλεσμα των πολλαπλών παρατάσεων και τη έλλειψη εμπιστοσύνη που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη διαδικασία του κτηματολογίου. Αυτό πρέπει να το κάνει μέχρι τι 30 Νοεμβρίου του 2024. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Είναι κάτι το οποίο ανακοινώσαμε και στους επαγγελματίες στις σύσκεψη που προηγήθηκε. Έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις. Είναι μια ε, πολυετής διαδικασία η οποία δεν πάει άλλο. Πρέπει να τελειώνει το θέμα του αυτά. Είναι συνισταμένη απαραίτητη ε, τη ασφάλεια των συναλλαγών. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια πολιτισμένη χώρα, όταν δεν έχουμε ακόμα δασολόγιο και κτηματολόγιο. Ο κύριος Κυρανάκη αναφέρθηκε και στην ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθυκοφυλακίων. Με το Μιλοποτάμου να αποτελεί το πρώτο στην Κρήτη που έφτασε σε αυτό το σημείο. Ενώ ταυτόχρονα δεσμεύτηκε πως μέσα στο 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Το πρώτο υποθυκοφυλακείο ε, στην Κρήτη που ψηφιοποιήθηκε και προσφέρει ήδη στους δικηγόρους έρευνα πρώτου επίπεδου ψηφιακά. Είναι του Μιλοποτάμου, έχει ήδη ψηφιοποιηθεί. Ακολουθούν και άλλα και στο Ρέθμινο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και παντού σε όλη την Κρήτη. Και λειτουργεί επίσης και το πρώτο hub ψηφιοποίηση το οποίο ενώνει αρχεία από όλη την Κρήτη και τα ψηφιοποιεί πολύ πιο γρήγορα. Η ψηφιοποίηση του, παλαι του παλαιού αρχείου εγγυώμαι ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2025. Χρηματοδοτείται από το, ε, από το Ταμείο Ανάκαμψη. Δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ ο Έλληνα για τα 600 εκατομμύρια σελίδε που είναι οι πιο κρίσιμε.